Ναι, αυτό το βλέπω. Μήπως να τα κόψουμε. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Βρες τον κόρακα, πες μέσα. Να σου το κάνει την εκκλειδώσεις όμως, έτσι σκιάσουμε. Ρε, θα μου πεις που είναι το άγαλμα να έχω κι εγώ το κεφάλι μου ήσυχο. Υπομονή, είπαμε, Ελευθεράκη. Υπομονή. Το άγαλμα στην ώρα του. Όλα στην ώρα του. Τι είναι αυτό, ρε, να μην έχεις εμπιστοσύνη ούτε το αίμα σου, ρε. Στο αίμα μου έχω, γι' αυτό είμαι ακόμα ζωντανός. Στο αίμα των άλλων δεν έχω. Φάνη, μη μου κάνεις καμιά κασκαρίκα την έβαψες. Τι κασκαρίκα να σου κάνω, ρε. Αφού τις πλαστές ταυτότητες και τα διαβατήρια εσύ τα έχεις. Μπράβο, γόρι μου, αυτό ήθελα να πω. Στράβα μέσα. Λευτέρη. Τι ήθελε πάλι αυτή η κορίτσι μου. Δεν τη βγάλω καθαρή. Να δεις που είναι η νη. Κάτι κατάλαβε. Ελενάκι, πιο σιγά, ώρα να μας πάρει χαμπάρι την πατούλα. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όπως μπήκε στη ζωή μου, τα φοβάμαι. Μη σε χάσω ξαφνικά. Άμα σου έρθει καμιά μπάτσα έτσι ξαφνικά, θα σου πω εγώ. Δεν ξαναμπαίνεις μέσα, να πας να δεις αν είμαι στη γωνία. Κορίτσια, εγώ φεύγω, θα τα πούμε στην εκκλησία. Άντε, γεια σας. Ρε Γιάννα. Φοβάμαι, ρε Γιάννα. Μη φοβάσαι, ρε Χαζό, όλα καλά θα πάνε. Πάτε να δούμε. Αχ, πως να έχει γίνει άραγε. Ποιος πάει. Ο Αποστόλης, 15 χρόνια έχω να τον δω. Και πώς ξέρεις ότι θα έρθει στην κηδεία. Καλέ! Τι καλέ. Δες τα, πάω. Δεν μου τα πες, για πες μου τα. Μιλήσαμε. Πότε. Χτες βράδυ. Έλα. Θυμάσαι που πέραν και το κλείνανε. Μπορώ να το ξεχάσω. Αυτός ήτανε. Άι στο διάολο. Μα το θυμάσαι πως ήτανε. Δεν είχα λόγο. Με εκείνη τη φράτσα του κούρκουλου. Ναι. Τα μάτια του κακαβά. Τη μύτη του μπάρκουλη. Τίποτα δικό του είχε. Είχε. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Γιατί θα μας πάρει πολύ ώρα. Έλα. Πάντως εγώ σου ξαναλέω, αυτή η ανταλλαγή πτωμάτων δεν μ' αρέσει καθόλου. Νοικογή θέλω και γλυκό σε όλη την οικογένεια. Τώρα που το έμαθα. Τώρα που το έμαθες να το κάνεις. Είδατε που ήρθε η κυρία Καραβάμου. Πάντα στην καρδιά του γεγονότων, αγάπη μου. Αλίμονο, μάνα. Λοιπόν, δεν μου μαζεύεστε τώρα να πάρουμε εκείνα τα πλανάκια που λέγαμε του αείμνηστου. Όχι. Α, γιατί καλέ. Γιατί. Δεν έχει καλό φωτισμό μέσα. Χάλια θα βγει το πλάνο. Οκ. Σέβομαι το πένθος σας και δεν θα γίνω επίμονη. Είστε πολύ εξυπηρετικοί. Θα αρκεστώ σε ότι πάρω μόλις ανοίξει η κάσα. Η ποια? Κάσα. Κάσα. Τι πάθατε, κανή μου. Τίποτα. Απλά ήταν η τελευταία επιθυμία του αείμνηστου να μην ανοίξει το φέρετρο για να τον θυμούνται. Μα τα είπαμε και στον Παπαγιώργη. Και ποιος είναι ο Παπαγιώργης, μαντάμ, για να πατήσει τα έθιμα. Παπάς σου δεν πατάει. Μα τι λέτε. Ακούστε. Εδώ στο χωριό έχουμε το γλυκό συνήθιο να βλέπουμε το νεκρό πριν το φάει το μαύρο χώμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξει το φέρετρο και πάλι καλημέρα σας. Νικονί, ας τα σοκολατάκια κάτω. Έλα ρε παιδάρα, πάρε άλλο ένα να γλυκάνεις κι άλλο. Ευχαριστώ πολύ και στα δικά σας. Είπε. Να σου πω. Ο κοριδαρός με κάπα γράφεται. Μέσα. Γιατί και να δέσου να τρίζεις. Όχι καλέ, να ανοίξει λίγο το λαρίκι μου, είμαι χάλια. Πάω να σου φέρω. Όχι! Να αρχίσουμε καμιά φορά γιατί απογευματιάσαμε. Καλά, ξεκινήστε απ' έξω και ερχόμαστε κι εμείς. Τι λες Μορλένα, μέσα είναι ο νεκρός έξω, θα τα λέω εγώ. Δεν τράβα την αυλή κυρία μου να τον κλάψεις, να βγει ο κόσμος, να την πληρώνουμε την καλύτερη μυρολογίστρα. Ό,τι θέλει ο καλύτερος πελάτης. Αφού είναι το λάθος, ματούλα. Έρχομαι. Έχετε ελαιόλαδο τελικά. Έχουμε. Να σε καλά, ματούλα, εδώ. Ωχ, πάνε κάλεμα από εκεί, από εκεί την πόρτα. Έλα, φορέσαι τις μαντήλες να πηγαίνουμε. Μπαμπάκα μου! Α, δεν είσαι καλά, δεν φτιάχνομαι να έχω 2 ώρες για να μου βάζεις μαντήλα. Φορώ τη μαντήλα, μην πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα του Αποστόλη και γίνουμε εδώ μέσα η στάβλη της Αριέτας Αϊμή. Μπρος! Να πας τα κόκαλά σου, γουρουσούζα! Έλα να στη βάλω εγώ. Προσέχε το μαλλί, κακομήρα. Κυρά μαντήλα! Έλα. Συγγνώμη, κυρία Γιάννα, δεν ήξερα ότι ήσασταν εδώ. Μη φοβάσαι, αγόρι μου, δεν βαράω σήμερα. Έχω πένθος. Ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για χθες και ότι έχουν έρθει τα κοράκια να πάρουν τον πατέρα σας. Πες τα κοράκια να έρθουν. Είμαστε έτοιμες.
Κοράκια! Ελάτε να τον πάρετε! Ποιος ήρθε! Δόξα σε Θεό, όλα πήγανε δεξιά του κυρίου. Ναι, ναι. Σημειώσαμε μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και ο κόσμος πλάταξε στο κλάμα και πλούσιο μπουφέ είχαμε. Ξεχνιέσαι, έχεις και ένα πτώμα να πας βόλτα. Βρε, Ματούλα μου, τι θα γίνει με την ψαρόσουπα. Τώρα πάμε να την αυγοκόψω. Πάμε, κύριε Ματούλα μου, δώσε λίγο κρασί. Πού είναι και εκείνος ο Λευτέρης, Χριστέ μου. Σταμάτα, είπαμε, θα έρθει. Έλα να με βοηθήσει να βγάλουμε τις καρφίτσες για τα ξημερώματα. Εγώ να δε μουδάκι με τον Αποστόλη. Να τελειώνουμε, Γιάννα μου. Να τελειώνουμε. Να περιμένουμε να νεκτώσει, δεν τα είπαμε και με τον Λευτέρη. Και μετά, μόλις κοιμηθούν όλοι, τον φουντάρουμε το Χριστάκι. Ναι, αλλά πού είναι ο Λευτέρης. Σκάσε, είπα, θα έρθει. Και που θα έρθει, σκατούλες θα κάνει. Ματούλα! Αυτή ξεχάσαμε. Να φύγει, Γιάννα μου, να φύγει. Να την πληρώσουμε και να πάει στο καλό. Μην κυκλοφορούμε για πολύ εδώ μέσα. Όχι, μου, να είμαι κι εγώ. Ησυχάθηκα τη κυρία Ελένη μα την Παναγία. Ναι. Μα τέλο τα μάτια. Ναι. Παξιμάδια κουλούρια, παξιμάδια κουλούρια, παξιμάδια κουλούρια. Πρωτεΐνη πουθενά. Μισό λεπτό. Ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που προσέχουν τη διατροφή του λίγο, ρε παιδιά. Ναι. Προσέχεσαι, μωρό. Προσπαθώ κάθε Δευτέρα. Συγχαρητήρια. Ναι. Άντε να πα και στο σπίτι σου να ξεκουραστεί. Ναι. Να κάτσω πρώτα λίγο να ξεκουραστώ, βάλε μου και εμένα μία ούρσου. Ο γιος σου! Να μην τα κάνει και να δει να τέλειωσε η δουλειά σου. Καλά σου λέει, τι με τα πυρολόγια θα αρχίσει τα Gangnam Style. Να πάρω μία ανάσα και να φύγω. Δεν είναι μηχανή παραγωγή κλάματο. Έτσι, πήρε στον δρόμο την ανάσα, κυρία Δεσπέρα, κάνε μου τη χαρά. Έλα, την ανάσα. Έλα, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πάμε. Έλα, κοιτά. Από εδώ. Πουτσουπουτσό, πατσουπουτσού. Πουτσουπουτσό, πατσουπουτσού. Ελένα, τα λε πουτσουπουτσό, τι εννοεί. Θα ξεχορτώσουμε, μα κυρία μου, να κλάψουμε πιο πριβέ τον άνθρωπό μα. Πάμε να ετοιμαστώ και φεύγω, ρε λυσάξατε, ρε τι είστε εσεί. Κορίτσια, σα πω ένα μυστικό. Από ευγένεια είστε, αγενέστατε. Καμιζέτα. Δεν νιώθω καλά, δεν νιώθω καλά να σα κρίσω την πόρτα. Ορίστε, να είστε καλά. Σε καλό κορίτσια. Είστε τελικά. Δεν νιώθω καλά, δεν νιώθω καλά. Τι έπασε, ρε. Δεν νιώθω καλά, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε παιδιά, και εγώ πήγα σπίτι να αλλάξω, δεν μπορώ με το κουστούμι. Να τελειώνουμε, Λευτέρη μου, να τελειώνουμε. Ηρέμησε, δεν ακόμα η ώρα του. Ναι, και πριν ήταν η ώρα του, κοίτα τι έγινε. Ήρεμα είπα. Ξαδέρφη, βάλε να πιω κι εγώ ένα κέικ και μάστερ. Αχ, θέλει και να πιει! Θέλει και να πιει! Μήπως θα συγχωρέψουμε και κατά Gangnam Style! Θα χαλαρώσει! Φωνάζεσαι, σε χαστούκι! Άιντε! Ηρέμησε, κορίτσι μου, είπαμε. Κοιμούνται, το θαύμα, τελειώσαμε. Δεν μην το ξημερώσουμε όμως, έχουμε και δουλειές. Δεν θα πάμε κι όλο μας το βράδυ με την Καμπριέλα. Έλα, ξαδέρφη. Ό,τι και να σου έκανε πατέρα σου είναι, κορίτσι μου. Ποιος είναι, καλέ πατέρα μου, ο Χριστάκης. Ποιος Χριστάκης, μου, εγώ για το Φάνη της λέω. Ποιο Φάνη, Γιάννα σου λέει το Χριστάκη. Γιατί Γιάννα μου λες για το Χριστάκη. Και για ποιον να σου πει. Για το Φάνη. Καλέ, ξύπνα ρε που μαρώ, ο Χριστάκης δεν είναι μέσα. Και ο πατέρας σας πού είναι. Στο τάφ! Πού! Ανέμορε! Τι! Τι ξεχάσατε, ρε παιδιά! Βρε, όταν έφυγε, ήρθε η κυρία Νινή και μας είπε ότι θα ανοίγανε το φέρετρο. Φοβηθήκαμε και ξαναβάλαμε τον μπαμπά στην κάσα. Αρχίσανε τα όργανα! Ωραία, τι κάνατε, ρε παιδιά! Να φανταστείς το τσακ προλάβει. Βρε, τσακ! Παιδιά! Που βάλαμε το καπάκι, πλακώσα τα κοράκια! Κορίτσια, ένα-ένα να καταλάβω τι έγινε, ακούω. Βρε, δεν θυμάσαι την κηδεία που σου έλεγα να αφήσει να ανοίξω το καπάκι. Εγώ νόμιζα ότι την άκουσε από το καπάκι, ρε. Όχι, βρε, χαζό. Σου έλεγα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μου λύγε. Ναι. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Τι κάνατε, ρε κορίτσια, τι κάνατε! Ξέξα, εγώ σκέφτηκα έτσι, να το ξεχάσατε. Δεν ξεχνούνται αυτά τα πράγματα, Γιάννα μου, δεν ξεχνούνται! Έλα, πού πας τώρα. Πάω μέσα να δω αν είναι καλά ο Χριστάκης. Εντάξει, Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Απλά δεν υπάρχει. Καλά, τι! Τι έπαθε. Τι βέβαια. Έλα μέσα που σε θέλει, Ματούλα. Ναι, μας θα πάω. Τι ρε πέφτουλα. Κυρία Γιάννα, μ' αρέσει πολύ, ρε γαμώτη.
Τι θα κάνεις το βράδυ? Θα βγω να τσαπίσω. Εγώ έλεγα να πηγαίναμε εδώ στη φίλη μου τη Δήμητρα, που είχε ένα γλυκοπολείο να κεράσω ένα κηδόνι. Κηδόνι? Δεν σ' αρέσει το κηδόνι? Σταφύλι. Σταφύλι? Ούτε σταφύλι. Λεμόνι, πορτοκάλι, πιπόνι, απούλα έχει. Ένα μου τα λες. Λοιπόν, μη φύγεις, σε βλέπω λίγο ανοχωμένη, ε. Πάω να φέρω τον τατσούνι και φύγαμε βολίδα. Αχ, Παναγία μου, άσε με, Χριστιανέ μου, στον πόνο μου. Δεν πάνε το 2 ώρες που έθαψα τον πατέρα μου, ναι. Πού θα πάει, θα υποκύψει. Ουφ, Τιούφρε, Τιούφρε, μία ώρα έκανες να έρθει. Πήρα μια τρομάρα, φάνη, μια τρομάρα. Εμένα πήρες τρομάρα για πως χάσεις το άγαλμα. Α, δεν ξηγέσαι καλά. Εμένα μόλις μου πάνε τρελές οι κόρους της συνέβη τρελάθηκαν το φόβο μου. Δεν ας πάλι καλά, πρόλαβα στο παρατσάκι και πέταξε το κρυστάκι στο φέρετρο. Αλλιώς άστα, φέρνα τσιγάρο. Μην καπνίζεις, θα πεθάνεις. Πάλι. Φάνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μέχρι να σε θάψουμε, μην απομακρύνεσαι καθόλου από το δωμάτιο. Άσε ρε, τώρα που γλιτώσαμε από τους άλλους. Πού με έβλεξες, ρε Φάνη, πού με έβλεξες? Πού να το φανταστώ! Και άρχιο κάπηλοι και φωνιάδες, αφού με ξέρεις, είμαι αθώος άνθρωπος. Δεν πάει το μυαλό μου στο κακό, αφού ξέρεις. Ούτε μυρμήγκι εγώ δεν πατάω, αν δεν βρεθεί μπροστά μου. Άντε να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία, άντε να δούμε. Τώρα που έβλεπα όμως την κηδεία μου, ρε, εσύ Λευτέρη, απευθείας μετάδοση. Έλα, ρε. Ναι, βέβαια. Καθόμουν και σκεφτόμουν, τι είμαστε, ρε, χούς είμαστε. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι. Άστο. Σου βγήκε το όνομα, θες να σου μείνει χάρη. Αϊ, τράβα μέσα. Τώρα που είπες χάρη, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, και φέρνουμε ένα ποτήρι νερό, γιατί εκείνο το παστό της ματούλας λύσα το κάνε όμορφο. Ποιο παστό πάλι, ρε? Την ώρα που με θάβατε, εγώ βγήκα και έφαγα παστό. Ρε, σε χαζό, θα μας πάρω χαμπάρι. Σόπα μου, ρε, ποιο θα μας πάρει χαμπάρι, καλή. Ρουσέτο, πού το παστό? Να, ηλίθιε. Μη μου τζόλεις, ρε, θα βγάλω κρυταράκι. Βρες το κόρακα, πες μέσα. Πες. Χριστιανέ, πού πήγε το παστό? Πού να ξέρω εγώ, κυρά Ματούλα, το δώσ' μόλις θα βάζει για μένα. Φέρ το παστό πίσω, βρε. Πότε τα πάγες, βρε, πότε το πρόλαβες. Δεν σου μετώχω για να ξέναν άνθρωπο για μια ώρα να έχεις. Τι γίνεται, ρε ξάδερφε, όλα εντάξει? Ναι, ναι, ο Χριστάκης είναι στη θέση του. Σε λίγο τρώμε, σε λίγο τρώμε. Μετά το Χριστάκη στον ώμο και φύγαμε, ναι. Πεθαίνω. Βοήθεια, πιάστηκα. Πιάστηκα, μαντάμ. Τι είναι αυτό τα αφιενικά μου, τα λουμπάκα. Με σφάζει, με σφάζει. Μα πέρα έτσι ξαφνικά λουμπάκο, μια χαρά είσαι στον πριν. Έτσι να αυτό ξαφνικά του έρχεται. Όπα, δεν μπορώ να κουνήσω τελειωτικά πια. Κουράγιο, κύριε Δέσποινη. Ναι, ναι, κουράγιο. Τι να πω εδώ προς το διαβολίτσι, μισό τσιγάρο δρόμος. Μισό τσιγάρο, κούκλα μου, όλος ο Παπαστράτος είναι. Αφού το χτυκιό, θέλει σου λέει 2 μέρες ακινησία το μίνι μουν. Μα καλά, δεν μπορεί να πάτε με αυτό το αυτοκίνητο. Καλά, με βλέπει πω είμαι, ποιο αυτοκίνητο. Θα βλέπω τον Τεμπραγιά, θα χορεύω ζεμπέκικο, τι είναι αυτό που λέτε. Και γι' αυτό μα στεναχωριέστε. Α πούμε, ναι. Θα σα φωνάξουμε εμεί ταξί. Και πώ θα βγάλω εγώ τι στροφέ στα δερβενάκια έτσι έτσι. Ο Δράμελη πώ τι έβγαλε, μαντάμ. Κοίτα και πιο μεγάλο. Νικολάη, πάρε με. Πάρε με. Δεν μπορώ, θέλω να με διώξουνε. Άρρωστη, ανάπηρη, κοίτα πώ κοιτάει ο άλλο. Υπάψαμε το μίνι μουν. Σα το πω. Δεν την λιτώσουμε! Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά! Σταμάτα να φέρνεις την καταστροφή! Και την εσταφέρω! Την άνοιξη! Εγώ, κορίτσια, κλείδωσα καλού κακούλι ότι ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Ναι. Λοιπόν, κοιμούνται όλοι, το θαύμα ησυχάσαμε. Κι άλλοι μέσα? Μην τη φοβάσαι, πως είναι. Γιατί? Είπαμε, έχει λουμπάγκο. Πάμε, πάμε να φάμε.